3,5 δισεκατομμύρια ευρώ μειώσεις φόρων που διασφαλίστηκαν ως δυνατότητα με την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής θα τρέξουν μέσα στα επόμενα 5 χρόνια, είπε από το Ηράκλειο ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος, μιλώντας σε εκδήλωση για την έξοδο και την ανάπτυξη με την κοινωνία σύμμαχο που πραγματοποίησαν τα 3 επιμελητήρια του Ηρακλείου. Είναι προφανές και έχω δεχτεί όλη αυτή την κριτική ότι έχουμε στριμώξει τα μεσαία στρώματα. Είναι αλήθεια αυτό. Τα είχαμε στριμώξει τα τελευταία 2 χρόνια και είμαι εντελώς ειλικρινής γι' αυτό, για 2 λόγους που θέλω να τις ξαναεπαναλαμβάνω. Ότι από τη μια μεριά, όταν αναλαμβάναμε την κυβέρνηση, είχαμε μια απόλυτη προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, και από την άλλη μεριά μας πήρε πάρα πολύ καιρό να σοβαρά να αρχίζουμε να βάζουμε τα θεμέλια αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής. Έχουμε εμείς αρχίζει και παίρνουμε χρήματα από τη φοροδιαφυγή, έχουμε δημιουργήσει έναν χώρο δημοσιονομικό στα επόμενα 5 χρόνια, και αυτό είναι στο μεσοπρόθεσμο, 3,5 δις μείωση των φόρων. Θα δούμε ακριβώς όταν έρθει η ώρα ποιοι φόροι είναι πιο το βέλτιστο να μειώσουμε και για κοινωνικούς λόγους αλλά και για αναπτυξιακούς, αλλά έχουμε αυτή την καβάτζα. Ο Υπουργός Οικονομικών στην ομιλία του επικεντρώθηκε στο μοντέλο ανάπτυξης της χώρας, που όπως είπε πρέπει να έχει στο επίκεντρο τη σύνδεση με την κοινωνία με ουσιαστικό ρόλο και συμμετοχή σε αυτή την αναπτυξιακή προσπάθεια που θα φέρει θέσεις εργασίας, ανάσα στις επιχειρήσεις και καλύτερες δομές για όλους τους πολίτες. Είναι ένα μοντέλο που πρέπει συνεχώς να συζητιέται και είναι σημαντικό να υπάρχει χώρος σε ένα τέτοιο μοντέλο ανάπτυξης με την κοινωνία να δίνει χώρο, να μην είναι υποκριτικό αυτό το μοντέλο ότι δήθεν δίνει κάποιο ρόλο στην οικονομία και στην κοινωνία και την αφήνει στην ουσία στο περιθώριο. Ελπίζουμε σιγά σιγά να σας πείσουμε και τους πιο δύσπιστους. Καυστικός ήταν ο Υπουργός Οικονομικών σε ό,τι αφορά το πελατειακό κράτος, ενώ εξήγησε πως την ερχόμενη Δευτέρα που θα έρθουν στην Αθήνα οι θεσμοί θα συζητηθεί η τέταρτη και τελευταία αξιολόγηση. Ακόμα και για δικαιώματα που έχεις συνταξιοδοτικά πρέπει να έχεις μέσον στο παλιό σύστημα. Αυτό δημιουργεί μια μεγάλη ανισότητα δύναμης. Γιατί είναι προφανές ότι οι πιο ισχυροί θα έχουν μεγαλύτερο δόντι, για να το πω λαϊκά. Είναι μεγάλη τομή αν μπορούμε να το συνεχίσουμε αυτό, να ξεμπερδέψουμε το πελατειακό κράτος. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με ευθύνη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης και του Τεχνικού Επιμελητηρίου, με τους εκπροσώπους των φορέων να ζητούν από τον Υπουργό Οικονομικών η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει πέραν των αριθμών την αγωνία που έχουν στην καθημερινότητά τους οι επαγγελματίες να ανταποκριθούν μέσα σε ένα κλίμα που κάθε άλλο παρά ασφάλεια δημιουργεί.